Αλλά δέστε λίγο την αντιφατικότητα. Την αντιφατικότητα υπάρχει τώρα στην Ελλάδα. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή, για το ζεστό και ειλικρινές χειροκρότημα, αλλά και για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλατε την προσπάθειά μας όλο αυτό το διάστημα. Μια εμπιστοσύνη που αντανακλά την εμπιστοσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και είμαι βέβαιος ότι παρά τις δυσκολίες θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτόν τον δύσκολο κάβο. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι για την αριστερά, αλλά για να υπερασπιστούμε τις μεγάλες αξίες, να υπερασπιστούμε τα λαϊκά στρώματα, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, αυτούς που μας ορίζουν να είμαστε εδώ και να παλεύουμε. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την εισήγησή μου στη συνδιάσκεψή μας με μια διαπίστωση που πιστεύω δεν θα βρει κανέναν αντίθετο. Συζητάμε σήμερα και αύριο, συνεδριάζουμε, αποφασίζουμε, αλλά όλες και όλοι μας γνωρίζουμε ότι συζητάμε, συνεδριάζουμε, αποφασίζουμε, κυρίως δρούμε σε ένα πολεμικό πολιτικό τοπίο. Τους τελευταίους μήνες δεν σταματήσαμε στιγμή να δίνουμε μάχες, μικρές και μεγάλες, με πείσμα και αποφασιστικότητα. Δεν σταματήσαμε να αγωνιζόμαστε προκειμένου να διεκδικήσουμε το δίκαιο του ελληνικού λαού. Ματώσαμε με μοναδικό στόχο και σκοπό να διεκδικήσουμε το δικαίωμα ενός ολόκληρου λαού στην ελπίδα, το δικαίωμα της νέας γενιάς αυτού του τόπου να ονειρευτεί ένα καλύτερο αύριο, το δικαίωμα των εργαζόμενων, των άνεργων για ζωή, για δημιουργία, το δικαίωμα των ηλικιωμένων, των απόμαχων του μόχθου για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δώσαμε μάχες μέσα σε συνθήκες αντίξωες, παλέψαμε με θεριά μέσα και έξω από τη χώρα, ούτε μια στιγμή όμως δεν δηλιάσαμε, δεν διστάσαμε, δεν φοβηθήκαμε να πάρουμε ρίσκα, να ξεπεράσουμε τα όρια, να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Κάποιοι λένε αυτός ο αγώνας πήγε χαμένος. Τους απαντάμε, ας φανταστούν που θα ήταν η χώρα, η συμφωνία, ο λαός, η αριστερά χωρίς αυτόν τον αγώνα. Χωρίς αυτή τη διαπραγμάτευση. Τι συμφωνία αλήθεια θα έφερνε ο Σαμαράς αν έμενε πρωθυπουργός αυτούς τους μήνες. Αποφασίσαμε να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε το δίκαιο της Ελλάδας, το δίκαιο του ελληνικού λαού. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και στο τέλος πήραμε μια δύσκολη επιλογή, να μην αποδεχθούμε την εκδοχή της μαζικής αυτοκτονίας, της εθνικής αυτοκτονίας που μας ετοίμαζαν οι πιο ακραίες συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης. Να μην δεχθούμε να σύρουμε εμείς πρώτοι το χορό του Ζαλόγκου παρασέρνοντας την καταστροφή τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας και ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους μεροκαματιάριδες που είχαν επιλέξει να αφήσουν το μόχθο μιας ζωής στις ελληνικές τράπεζες. Σε αντίθεση με την πλουτοκρατία, με τους κατόχους του πλούτου που έσπευσαν να βγάλουν τα λεφτά τους σε offshore και σε τράπεζες του εξωτερικού. Και έχουμε, ξέρετε, απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή μας για αυτή την επιλογή. Δεν μετανιώνουμε ούτε γιατί πολεμήσαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ούτε γιατί στο τέλος επιλέξαμε να αποφύγουμε την καταστροφή. Ακούσαμε μάλλον την εισαγωγή, όχι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, την εισαγωγή του.